Απανοτές διαρρήξεις έχουν αναστατώσει τους κατοίκους χωριών και κοινοτήτων στην Αρκαδία. Το θέμα της αστυνόμευσης μπήκε και στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να τονίζει πως στο νομό καταγράφονται τα μικρότερα ποσοστά εγκληματικότητας. Η Αρκαδία θεωρείται μια από τις πιο ασφαλείς περιοχές. Αν γίνονται κλοπές, σίγουρα γίνονται κλοπές. Πάντα γίνονται κλοπές και δυστυχώς πάντα θα γίνονται. Θεωρώ όμως, και όπως σας είπα και πάλι, ότι οι αστυνομικοί είναι σε όλες τις περιοχές της Αρκαδίας. Σκεφτείτε ότι είμαστε και ένας νομός με πάρα πολύ μεγάλη γεωγραφική έκταση. Το γεγονός ότι γίνονται αυτά, στο γεγονός αυτό συντελεί και το ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλά άτομα πλέον στα χωριά. Δεν υπάρχουν χωριά πλέον πάρα πολύ μεγάλα, που και κυρίως να υπάρχει νέος πληθυσμός. Τα περισσότερα χωριά έχουν μείνει, όπως υπόθηκε, και περισσότεροι υπερήλικες. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Η αστυνομική διεύθυνση Αρκαδίας, ο ίδιος ο διευθυντής και η ασφάλεια ασχολείται πάρα πολύ με αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, δηλαδή οι κλοπές, βρίσκονται οι δράστες, οδηγούνται στη δικαιοσύνη και πάνε και στη φυλακή. Στην αποδυνάμωση λόγω των αποσπάσεων αναφέρθηκε ο Γιώργος Οικονομόπουλος, παρέχοντας διευκρινήσεις και για τον ρόλο των κινητών αστυνομικών μονάδων. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη αστυνομικού προσωπικού, αλλά και εμείς σαν Ένωση έχουμε ζητήσει την ενίσχυση των υπηρεσιών. Υπάρχουν πολλές υπηρεσίες οι οποίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τα λίγα άτομα που δουλεύουν αυτή τη στιγμή, που εργάζονται σε αυτές τις υπηρεσίες. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν αποσπάσεις, διαρκείς αποσπάσεις σε άλλες περιοχές της χώρας προκειμένου να αντιμετωπιστούν άλλα προβλήματα. Σε συνδυασμό με την έλλειψη του προσωπικού πεντείνεται το πρόβλημα. Η κινητή αστυνομική μονάδα, λοιπόν, ο θεσμός αυτός, ο οποίος έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 6-7 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, έχει δημιουργηθεί για κάποιον άλλο σκοπό. Δεν είναι αμιγώς ο σκοπός της αστυνόμευσης μιας περιοχής, πήγαινε σε απομακρυσμένες και πάει, εξακολουθεί να πηγαίνει σε απομακρυσμένες περιοχές, προκειμένου να εξυπηρετεί τους πολίτες. Στη συμπλήρωση διαφόρων εγγράφων ή να δοθεί μια κατάθεση.